Από μέρα σε μέρα αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση για το αν θα εισαχθεί τελικά στο ακροατήριο η υπόθεση του Σύφη Βαλιράκη, προκειμένου να λογοδοτήσουν οι κατηγορούμενοι. Είμαστε πεπισμένοι ότι πρόκειται για δολοφονία. Είχε στηθεί εν έδρα εκείνη την Κυριακή 24 Ιανουαρίου. Ξέρανε ότι θα πάει στην Ερέτεια τη συγκεκριμένη μέρα και όπως επίσης εγνώριζαν ότι ήταν το μοναδικό μέρος που πήγαινε και δεν είχε μαζί του το όπλο του και το κινητό του τηλέφωνο. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Κρήτη TV, Ελεύθερο Σημείο με το Λευτέρη Συμβουλάκη, παρουσιάστηκαν άγνωστες λεπτομέρειες της μοιραίας ημέρας που ο Σύφης Βαλιράκης έχασε τη ζωή του. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο το οποίο να δικαιολογεί το σενάριο ότι ένας καυγάς κατέληξε σε δολοφονία. Πήγαν Παρασκευή, έβγαλε τη βάρκα του για να πάει τη βόλτα του το Σάββατο και να δοκιμάσει και τη μηχανή που είχε κάνει κάποιο σέρβις. Το Σάββατο ήταν λίγο άστατος, ο καιρός δεν βγήκε και βγήκε την Κυριακή. Αυτό το τριήμερο είχε δώσει το δικαίωμα σε αυτούς που του στήσανε την ενέδρα να τον παρακολουθήσουν. Υπάρχει ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος έχει καταθέσει παραστατικά, αυθόρμητα και χωρίς να έχει κανένα κίνητρο να πει ψέματα, ότι είδε τους δύο αυτούς ανθρώπους να πλησιάζουν με το σκάφος του στο Βαλιράκι και ο ένας από τους δύο να το χτυπάει επανειλημμένα με ένα κοντάρι στο κεφάλι, στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματός του. Επιβεβαιώνεται από την ιατροδικαστική εξέταση η μαρτυρία αυτή, λέτε για χτυπήματα. Η ιατροδικαστική εξέταση περιέχει αντικειμενικά ευρήματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί και καταδεικνύει χτυπήματα τα οποία είναι επικίνδυνα, είναι θανατηφόρα. Τα χτυπήματα τα οποία δέχτηκε ο Σύφης ήταν χτυπήματα μίσους. Δεν μπορεί να τσακωθείς και αν σε σκοτώσει ο άλλος να δεχτείς επανειλημμένα 15 χτυπήματα και αυτού του είδους. Και να σε περάσει και από πάνω με το σκάφος, γιατί αυτό έγινε, και να του καταστρέψουν όλο το πρόσωπο. Πιστεύετε ότι τα χαρακτηριστικά της υπόθεσης και οι συνθήκες, ο θάνατος, η δολοφονία, όπως λέτε, έχουν κίνητρα πολιτικά που φτάνουν στο παρελθόν? Εγώ πιστεύω ναι, το παρελθόν είναι ακόμη και τα τελευταία δημοσιότητα περί εθνικών θεμάτων. Είναι η Siemens, είναι που θα μπορούσε να είναι. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Είναι η αντιτρομοκρατική που είχε κάνει τη σύσταση. Να μην βάλουμε το Πολυτεχνείο μέσα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία είναι η αντίσταση που έκανε κατά της Χούντας. Ποιος θα σκεφτεί κάποιος, και γι' αυτό το ρωτώ, ποιος θα μπορούσε, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια να σκεφτεί ότι υπάρχει μια διαρκής επιθυμία να βγάλει από τη μέση το Βαλιράκι? Κύριε Συμβουλάκη, αυτά οι εκτελέσεις γίνονται πάντα μετά από χρόνια. Πρέπει να έχουν ξεχαστεί τα θέματα και να είσαι πιο αδύναμος. Δεν μπορεί να είσαι στην εξουσία και να το κάνουν. Αίσθηση προκάλεσε και η παρέμβαση του αδερφού του Σύφη Βαλιράκη. Ενώ προείδρευε τις επιτροπής για το σκάνδαλο της Siemens, είχε πέσει σε κατάθλιψη. Από αυτά που έβλεπε, από αυτά που μάθαινε. Τον θυμάμαι να λέει μια κουβέντα. Σαπίλα. Έδινε μάχες. Είχε αξίες. Οι αξίες ήταν πάνω από ιδεολογίες, πάνω από φιλίες, πάνω από πρόσωπα. Και αυτή την πορεία χάραξε τη ζωή του. Το πλήρωσε, λέτε αυτό? Πολύ πιθανόν. Θυμάστε όταν η ΕΕΠ διοχέτευσε ότι ήταν ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Τότε λοιπόν ο Σύφης, όταν έμαθε ποιος έκανε τις διαρροές, θέλησε να τον μηνύσει. Αλλά ο τότε πρωθυπουργός απαγόρευσε στο στέλεχος της ΕΕΠ επικαλούμενο στο απόρριτο. Ξέρετε ποιος ήταν ο πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Σας λέει τίποτα? Κάνετε ένα συσχετισμό. Δεν τον κάνω εγώ. Τα γεγονότα λέτε.